Σύμφωνα με τους Τούρκους, αυτές τις μέρες ξεκίνησαν οι παραδόσεις των πρώτων πολλαπλών εκτοξευτών χειροβομβίδων TG-40. Οι εκτοξευτές αυτοί είναι τα πρώτα όπλα τέτοιου τύπου που παράγονται σε μαζική ποσότητα στην Τουρκία. Ο πρόεδρο τη Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, Ισμαήλ Ντεμίρ, ανακοίνωσε την παράδοση μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ο Ντεμίρ ανακοίνωσε πω έγινε η πρώτη παράδοση του TG40, του πρώτου πολλαπλού εκτόξευτη χειρόβομβίδων, που παράγεται μαζικά στη χώρα. Σύμφωνα με τους γείτονες, το όπλο είναι ικανό να εκτοξεύσει πάνω από ένα τύπο πυρομαχικών. Ο 40 χιλιοστών Ταμπούρα Grenade Launcher, ο οποίος παράγεται από την τουρκική αμυντική βιομηχανία, λέγεται πως θα χρησιμοποιηθεί στις δυνάμεις ασφάλειας της χώρας. Σε προηγούμενη δηλώση ο Ντεμίρ είπε «Είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσουμε την εξάρτησή μας από ξένα κράτη σε όλα τα οπλικά συστήματα» ο πρώτος μας πολλαπλώς εκτοξευτής χειροβομβίδων, ο TG-40BA θα ενισχύσει τα σώματα ασφαλείας μας με εναλλασσόμενους οπτικούς στόχους και αποτελεσματικό πυρ. Συγχαίρουμε την επιτυχημένη εκπροσώπηση της βιομηχανίας μας. Ο TG-40BA, ο οποίος αναπτύχθηκε από την τουρκική TG Defense μπορεί να εκτοξεύσει τα πυρομαχικά 40x46 χιλιοστών χαμηλής ταχύτητας και τα 40x51 χιλιοστών πυρομαχικά μεσαίας ταχύτητας. Ανακοινώθηκε επίσης πως ο εκτοξευτής χειροβομβίδων θα μπορεί να ρίξει σε μέγιστη απόσταση ως και 800 μέτρων εξαιτίας του ρυθμιζόμενου οπτικού του στόχου. Ο SLED οπτικός στόχος τοποθετείται στη σκάρα τύπου Πικατίνη που βρίσκεται πάνω από το κυλινδρικό μέρος του εκτοξευτή. Ο κυλίντρο που περιέχει τι χειροπομβίδε περιστρέφεται αυτόματα κατά τη διάρκεια τη εκτόξευση, ωστόσο το όπλο πρέπει να επαναφέρεται μετά από κάθε ανεφοδιασμό. Η είδηση τη παράδοση των νέων αυτών όπλων δεν είναι απρόσμενη. Από πέρυσι γνωρίζαμε την ύπαρξή του, αφού οι Τούρκοι τα παρουσίασαν δημόσια μετά από αναφερόμενε επιτυχεί δοκιμέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.